Αυτή η εκκλησία, ένα έργο τέχνης το οποίο συναγωνίζεται, λέει, πολύ περίεργες εκκλησίες στον κόσμο. Παράξενες εκκλησίες του κόσμου. Εκκλησίες. Άμα υπήρχε μια λίστα, θα ήταν μέσα και αυτή. Αγία Φωτεινή είναι η εκκλησία. Για να δούμε λίγο τι θα μας πει η Πέγγι Προύσαλη, στην αδελφός μας. Καλημέρα, Πέγγι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε και πραγματικά στέλνουμε έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και κουράγιο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις ρίχνουμε την προσοχή μας στα θεία και παίρνουμε κουράγιο και δύναμη. Έτσι λοιπόν εδώ υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπατε, Κατερίνα και Νίκο, η Αγία Φωτεινή, μια εξαιρετική πραγματικά εκκλησία από τις μοναδικές στον κόσμο. Τώρα είμαστε στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας. Θα προσπαθήσουμε να σας τα δείξουμε όλα όσο τουλάχιστον χρόνο μπορέσουμε. Βλέπετε εδώ το Ηρώον και το Φρέαρ. Είναι ο εξωτερικός χώρος της Αγίας Φωτεινής, ακριβώς απέναντι από το αρχαίο θέατρο της Μαντινίας. Θέλω να σας πω με αυτό ότι όλη η περιοχή έχει τη δική της σημασία και αξία. Και εδώ βέβαια είναι, απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα περίπου από την Τρίπολη και είναι πάνω στο δρόμο ερχόμενος από Αθήνα προς την περιοχή μας και σταματάει κανείς ακόμα και από περιέργεια ή για να δει τι ακριβώς έχει εδώ η Αρκαδία και είναι το μοναδικό. Λοιπόν, όσο σας δείχνει ο Νίκος Βιδάκης στα εξωτερικά πλάνα και θα δείτε και το τι ακριβώς εννοούμε. Εγώ θα προχωρήσω προς την εκκλησία για να δείξουμε σε λίγο και το εσωτερικό. Δίνει την εντύπωση λοιπόν η εκκλησία αυτή ότι κινείται. Είναι φτιαγμένη με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα αλλά και με στοιχεία μυθολογίας. Παρουσιάζει ιδιαίτερη, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και το κτίριο. Είναι ξεχωριστό, πρωτοποριακό και μάλιστα θα πούμε και σε λίγο εδώ με τον αρχιτέκτονα και τον δημιουργό αυτής της εκκλησίας, τον κύριο Παπαθεοδόρου, και για τα όσα έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια έως ότου γίνει η εκκλησία αυτή όπως αυτό που βλέπετε σήμερα. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία να καλημερίσω τον κύριο Παπαθεοδόρου, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον κόπο που έκανε να είναι σήμερα εδώ, κύριε Παπαθεοδόρου, και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς βλέπουμε εδώ, τι είναι η Αγία Φωτεινή και τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει και να εντάσσεται ανάμεσα στις παράξενες εκκλησίες από όλο τον κόσμο. Τα δύο μεγάλα όνειρα τότε, όταν ήμουν τότε μονέθεσα με την Εκοσύνδεσμο να κάνω μελέτη για το έργο αυτό, ήμουν τότε 32 ετών, το 1969 ήταν αυτό. Και το όνειρο ήταν τότε να αποκαλυφθεί ένας μεγάλος πόθος, δύο πόθη, ο ένας για την αρχαία Ελλάδα, για τον πολιτισμό και ο άλλος για το χριστιανικό μας πνεύμα. Δηλαδή να συνενωθεί το αρχαίο πνεύμα με το χριστιανικό, δίδαγμα. Και ξεκινήσαμε τότε με 12 μαστόρια. Ο Παντινιακός Σύνδεσμος τότε ήταν σε ακμή. Ήταν τότε ο Κωνσταντίνος Καλτιζιώτης πρόεδρος. Ενδιαφέρεται πάρα απομορφωμένος άνθρωπος κλπ. Και ο Μαρινάτος, ο Σπύρος Μαρινάτος, είπε τότε αφήστε τον αρχιτέκτον ελεύθερο. Δεν γίνεται αλλιώς τα έργα αυτά με ελευθερία τέτοια. Και θα αποδείξετε και με τις αγιογραφίες σας πόσο ελεύθερος ήσασταν, γιατί έχετε δώσει μια διαφορετική εικόνα, να το πω, διάσταση, να το πω, στα μεγάλα θρησκευτικά και όχι μόνο γεγονότα. Ναι, είναι αυτό το δύσκολο έργο, το να μπορέσεις να λατρέψεις, να αποκαλύψεις μάλλον τη λατρεία σου για έναν πολιτισμό ο οποίος βεβαίως ακόμα υπάρχει στον κόσμο, αλλά εμείς δυστυχώς τον έχουμε λίγο παραμελήσει. Λυπούμε που το λέω αυτό. Και να συνενώσουμε αυτό το πολιτισμό με το χριστιανικό μας πνεύμα, με τον τριεδικό μας Θεό. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι παντού εδώ διάχυτο και βοηθάει σε αυτήν την λατρεία του όλου αυτού πολιτισμού, του ενωμένου πολιτισμού της αρχαιότητας με το χριστιανικό μας πνεύμα. Γι' αυτό βλέπετε παντού και στα δάπεδα που τα έκανα τότε, μετά από τον ναό έκανα τα δάπεδα, και βλέπετε παντού ότι υπάρχουν μεν χριστιανικά θέματα, αλλά δεν είναι σε αρχαία μορφή, γιατί δεν κάνει να πατάμε χριστιανικά θέματα, που όμως συμβολίζουν χριστιανισμό. Και βλέπετε στο κέντρο υπάρχει του Ευρυπίδου μια τραγωδία. Ο Υπόλυτος συμβολίζει το ηθικό μέρος του ανθρώπου, πρέπει να είμαστε ηθικοί καταρχήν. Και μετά, τώρα ο Νίκος, ο Βιδάκης. Μπράβο, αυτό το έργο αυτό. Ναι, όπου είναι ο Υπόλυτος και η Φέδρα και το γνωστό θέμα που αυτοκτόνησε ο Υπόλυτος κλπ. Που προσευλήθη ο Οδυσσέας ο πατέρας του κλπ. Που ήθελε λοιπόν εδώ ο Υπόλυτος να δείξει ότι να κρατάμε, μην ξεπερνάμε τα όρια, να είμαστε και ηθικοί, όχι μόνο πολιτισμός κλπ.
Πέγγι, αναμφισβήτητα, είναι πολύ ιδιαίτερη η εκκλησία και πάρα τότε, πολύ σημαντική. Το γνωρίζει ο κόσμος, έρχεται εκεί. Έρχεται ο κόσμος, κύριε Παπαθεοδόρου, έρχονται επισκέψεις. Έρχονται επισκέψεις, γίνονται γάμοι, βαπτίσια, ιδιωτικές λειτουργίες. Και μία φορά το χρόνο κάνουμε λειτουργία τα 30 μέρες μετά το Πάσχα που γίνεται λειτουργία. Η Αγία Φωτεινή, γιατί εκπέμπει φως. Η Αγία Φωτεινή είναι σημαντικό. Ήταν στη φυλακή στη Ρώμη. Παρουσιάστηκε μπροστά της ο Χριστός ο ίδιος, Οπτασία, και της λέει θα σε ονομάσω με το ελληνικό όνομα Φωτεινή. Διότι Χελάς, δεν το ξέρει ο κόσμος, σημαίνει φωτεινή χώρα. Ο Χριστός θέλει να δείξει ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής η Σαμαρίτης. Αποκτά ελληνικό όνομα για να μεταφέρει όλο αυτόν τον πολιτισμό της παλιάς εποχής με το φως που εκπέμπει και το όνομα Φωτεινή, αλλά και το όνομα Χελάς, φωτεινή χώρα. Λοιπόν, ο Χριστός αγαπούσε την Ελλάδα. Αυτό έπρεπε να υποθεί, ότι αγαπούσε και τους Έλληνες. Και όταν ήρθαν, του λένε, «Κύριε, ήλθω σε ειδήν Έλληνες». Και απαντά, «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Λοιπόν, εδώ υπάρχουν όλα αυτά μέσα στην αρχιτεκτονική. Είναι καταγεγραμμένα με μορφές. Οι μορφές όμως εκπέμπουν λόγο. Και ο λόγος αυτός προϋποθέτει να έχουμε πόθο. Πόθο για τον λόγο αυτόν. Άρα να λατρεύουμε το Άγιο Πνεύμα που εκπέμπεται από τον Κύριό μας, τον Χριστό μας. Είναι πάρα πολύ ωραία λοιπόν, αυτά που λέει ο Κύριος Παπαθεοδόρου, που είχε αυτό το όνειρο και έκανε αυτή την ιδιαίτερη εκκλησία. Απλά, Πέγγι, αναρωτιόμαστε, αν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λέει ο Κύριος Παπαθεοδόρου, ο επισκέπτης εκεί με κάποιον τρόπο μπορεί να τα δει κάπου, να τα διαβάσει κάπου, αν υπάρχει κάποιο ενημερωτικό, οτιδήποτε, για να μην έρθει απλά, δει μια εκκλησία που είναι ιδιαίτερη και φύγει, χωρίς να αντιληφθεί το τι έχει δει. Ακριβώς. Και αν υπάρχει αναγνώριση από κάποιες υπηρεσίες αυτής της σπουδαιότητας αυτού του έργου, το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει κάποια αναγνώριση, κύριε Παπαθεοδόρου, αυτής της σπουδαιότητας του έργου, να υπάρχουν κάποιες γραφές, έτσι ώστε όποιος έρχεται εδώ να είναι ενημερωμένος για αυτά που θα δει. Έχουν καταγραφεί όλα αυτά κάπου. Ξέρω ότι κι εσείς, όποτε μπορείτε, κάνετε κάποιες ξεναγήσεις. Έχω γράψει ένα βιβλίο. Δεν υπάρχει τώρα πλέον. Υπάρχει μόνο ένα, μόνο αντίτυπο. Και υπάρχει και στο μέλλον, αν θέλει ο Θεός, να γίνει πιο αναλυτική παρουσίαση με φωτογραφίες Μάλιστα. των έργων αυτών. Μπορεί και βιβλίο κιόλας, δεν ξέρω ακόμα. Μάλιστα, άρα κάποιος πρέπει να ψάξει. Να κινητοποιηθεί λίγο εκεί κάποια εδώ. Υπηρεσία για να γίνει γνωστό, γιατί είπαμε ότι συγκρίνουμε εμείς. Υπάρχει και... Ναι. Απλώς πριν κλείσουμε, ναι. Νίκο και Κατερίνα, να δείξουμε κάτι που είναι καινούριο. Δεν έχουμε ξαναδείξει πάλι αυτό. Είναι οι καινούργιες στιχογραφίες. Θέλετε να προχωρήσετε λίγο, κύριε Παπαθεοδόρου, να σας ακολουθήσω, να μας εξηγήσετε το καινούριο σας αυτό έργο, την καινούργια στιχογραφία που πρόσφατα την έχετε τοποθετήσει εδώ. Είναι η βάπτιση του Κυρίου, ο πρώτος μας, τον Χριστό μας, ο Αρχάγγελος και η Αγία Κατερίνα, η οποία είναι στο Σινά. Λατρεύεται, το ξέρετε, τη Μονή της Σινά και πάνω το λείψανό της στο όρο Σινά με τους αγγέλους κλπ. Και υπάρχει αυτή η γυτνίαση, δηλαδή του Ιορδάνου ποταμού με το όρο Σινά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχώς έτσι και ανανεώνεται, θα λέγαμε, και διαθέτει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνεται, ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε μια μεγάλη καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαθεοδόρου. Και εγώ. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαθεοδόρου.